Να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας και να μιλήσουμε για την ψηφιακή μαστογραφία και τομοσύνθεση. Λοιπόν, θα πούμε λίγα πράγματα για την ψηφιακή μαστογραφία. Θα σταθούμε περισσότερο στην τομοσύνθεση, που είναι μια νέα τεχνολογία που έχουμε στο εργαστήριό μας. Όσον αφορά την ψηφιακή μαστογραφία, εξακολουθεί να αποτελεί το golden standard στην απεικόνηση του μαστού. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Αμερική, μία στις 8 γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. Η ψηφιακή μαστογραφία μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο του μαστού πριν καν αυτός να είναι ψηλαφυτός, ενώ μία ποιοτικά καλή μαστογραφία μπορεί να ανιχνεύσει το 85 με 90% των νεοπλασιών. Δύο τύποι μαστογραφίας υπάρχουν. Screening μαστογραφία σε ασυμπτωματικές γυναίκες, όπου εκεί ο στόχος μας είναι να βρούμε ένα καρκίνο που δεν είναι ψηλαφυτός, δεν τον έχει ακόμη καταλάβει η γυναίκα, και η διαγνωστική σε γυναίκες που ήδη έχουν ψηλαφίσει κάποιο εγκύδιο ή σε γυναίκες που μπαίνουν στη διαδικασία follow-up εφόσον έχει βρεθεί εύρημα στο screening. Κατηγοριοποίηση κατά BI-RADS. Τα τελευταία BI-RADS του 2013 είναι τα ακόλουθα. Κατηγορία 0, όταν η μαστογραφία δεν επαρκεί και χρειαζόμαστε περαιτέρω έλεγχο για να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Συνήθως αυτό είναι το υπερηχογράφημα σε πρώτη φάση. Κατηγορία 1, όταν η μαστογραφία είναι αρνητική, δεν υπάρχει κάποιο εύρημα, οπότε η πιθανότητα κακοήθειας είναι 0%. Κατηγορία 2, έχουμε εύρημα, αλλά αυτό είναι καλόηθες, είναι ένας ενδομαστικός λεβαδένας, μία κιστούλα, οπότε η πιθανότητα κακοήθειας πάλι 0%. Στην κατηγορία 3, πιθανά καλόηθες εύρημα, έχουμε εύρημα το οποίο είναι πιθανά καλόηθες, οπότε εκεί χρειαζόμαστε ένα follow-up σε 6 μήνες, η πιθανότητα κακοήθειας κάτω από 2%. Στην κατηγορία 4, έχουμε εύρημα το οποίο είναι ύποπτο και εκεί χρειαζόμαστε ιστολογική διάγνωση. 4α όταν έχουμε χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας κάτω από 10%, 4β μεταξύ 10 και 50% και 4c ψηλή πιθανότητα από 50 έως 95%. Ένα εύρημα κατηγορίας BI-RADS 5 σημαίνει ότι έχουμε πολύ υψηλή πιθανότητα για κακοήθεια. Πάλι χρειαζόμαστε ιστολογική επιβεβαίωση, πάνω από 95% η πιθανότητα για κακοήθεια. BI-RADS 6 σημαίνει ότι έχουμε ένα ιστολογικά επιβεβαιωμένο νεόπλασμα. Ποιες είναι οι ενδείξεις της ψηφιακής μαστογραφίας? Οι γυναίκες μέσου κινδύνου. Η ψηφιακή μαστογραφία ξεκινάει στα 40 χρόνια, με μία ένδειξη μεταξύ 35 και 40 ετών να γίνεται η πρώτη μαστογραφία αναφοράς. Και για να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες υψηλού κινδύνου. Εδώ υπάρχουν δύο κατηγορίες. Γυναίκες που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία σε ηλικία μεταξύ 10 και 30 ετών, οπότε εκεί συνίσταται η έναρξη της μαστογραφίας μετά από 8 χρόνια από τις ακτινοβολίες, αλλά όχι πριν τα 25 χρόνια της γυναίκας. Και δεύτερη κατηγορία, οι γυναίκες που έχουν γενετική προδιάθεση, οπότε εκεί ξεκινάει η μαστογραφία 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία της συγγενούς που εμφάνισε το νεόπλασμα, αλλά όχι πριν τα 30 χρόνια της γυναίκας. Πάμε να δούμε κάποιες βασικές έννοιες με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά στη μαστογραφία. Αυτή είναι η σύσταση των μαστών, είναι η έννοια της μάζας, η έννοια της ασυμμετρίας, της διαταραχής αρχιτεκτονικής, των αποτανώσεων και των υπόλοιπων σχετιζόμενων χαρακτηριστικών, όπως είναι η πάχυνση του δέρματος, η σολκή της θύλης. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Όσον αφορά τη σύσταση των μαστών, 4 κατηγορίες υπάρχουν κατά το ACR, η κατηγορία A, B, C, D. Στην A έχουμε ένα μαστό αρκετά λιποβρυθί, με πολύ λίγα νεοαδενικά στοιχεία. Λίγο μας δυσκολεύει αυτός ο μαστός να αναγνωρίσουμε αλλοιώσεις, είναι αυτή η κατηγορία. Στην κατηγορία B έχουμε περισσότερα νεοαδενικά στοιχεία, εξακολουθεί να είναι ένας λιποβρυθής μαστός. Στην κατηγορία C, αρκετά πυκνά είναι νεοαδενικά στοιχεία, αρχίζει να δυσκολεύει η διάγνωση, και στην κατηγορία D ένας εξαιρετικά πυκνός μαστός, όπου η διαγνωστική αξία της μαστογραφίας εδώ πέφτει αρκετά. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο μαστός, όπως βλέπετε, είναι αρκετά άσπρος, να το πούμε έτσι απλά. Άσπρες και αλλοιώσεις δεν μπορούμε να τις διαγνώσουμε στη μαστογραφία, χρειαζόμαστε το υπερηχογράφημα συμπληρωματικά απαραίτητα. Πάμε να δούμε την έννοια της μάζας. Τρία πράγματα μας ενδιαφέρουν όταν βλέπουμε μία μάζα στην μαστογραφία. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι το σχήμα. Πρόκειται για μία στρογγύλη αλλίωση, για μία οειδή αλλίωση ή για μία ανώμαλη αλλίωση. Όσο πηγαίνουμε προς τα δεξιά, αυξάνει η πιθανότητα κακοήθειας. Το δεύτερο πράγμα που μας ενδιαφέρει σε μία μάζα είναι τα όρια της. Πρόκειται για μία καλά περιγεγραμμένη αλλίωση, για μία μερικώς περιγεγραμμένη μικρολοβωτή αλλίωση ασαφών ορίων ή μία αλλίωση με προσεκβολές.
πάλι όσο πηγαίνουμε προς τα κάτω αυξάνει η πιθανότητα κακοήθειας. Το τρίτο πράγμα που μας ενδιαφέρει σε μία μάζα στη μαστογραφία είναι η πυκνότητά της. Μία μάζα χαμηλής πυκνότητας, ακτινοδιαυγαστική, μαύρη όπως το λίπος, έχει πολύ χαμηλή πιθανότητα να πρόκειται για νεοπλασία. Εδώ βλέπουμε την ενδιάμεση πυκνότητα αλλίωση και μια υψηλή πυκνότητα αλλίωση έχει υψηλέ πιθανότητε για κακοήθεια. Η άλλη έννοια την οποία συναντάμε στη μαστογραφία είναι η διαταραχή τη αρχιτεκτονική. Εδώ σε μια προφίλ μαστογραφία βλέπετε μια περιοχή με διαταραχή αρχιτεκτονική, με αυτέ τι λεπτέ γραμμέ οι οποίε ξεκινούν από το λίπο και πηγαίνουν προ τα εινώδη στοιχεία. Δύο πράγματα μπορεί να είναι διαταραχή αρχιτεκτονικής, μια ακτινωτή ουλή ή μια νεοπλασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ακτινωτή ουλή. Τρίτο πράγμα που μας ενδιαφέρει στις μαστογραφίες είναι οι ασυμμετρίες. Εδώ βλέπουμε μια φας προφίλ μαστογραφία. Βλέπετε ότι στο άνω έξω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού υπάρχει μια ασύμμετρη επίταση της σκιαγράφησης, ασύμμετρα νοαδενικά στοιχεία, τα οποία πρόκειται για συμπροβολή νοαδενικών στοιχείων. Η ασυμμετρία, να πούμε εδώ, ότι μπορεί να είναι εστιακή, να τη βλέπουμε σε μία μόνο λήψη, μπορεί να τη βλέπουμε σε δύο λήψεις ή μπορεί να είναι global ασύμμετρη, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση, που εκτός από την ασυμμετρία βλέπουμε ότι υπάρχει και συνοδός πάχης του δέρματος και ήπιες ολκύτης θηλής. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα διθυτικό λοβιακό καρκίνωμα. Βλέπετε επίσης ότι σε αυτό το μαστό αυτό δεν είναι το ίδιο άσπρο με αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμπιέζεται. Υπάρχει ένας καρκίνος από κάτω που δεν αφήνει το μαστό να πιεστεί αρκετά. Η επόμενη κατηγορία που μας ενδιαφέρει στην μαστογραφία είναι οι αποτιτανώσεις. Αυτές, σύμφωνα με τα κριτήρια BI-RADS του 2013, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες πια. Δεν έχουμε την ενδιάμεσης και τις κακοήθεις. Έχουμε τις τυπικά καλοήθεις αποτιτανώσεις και τις ύποπτες. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Δεν θα σας κουράσω με όλες αυτές. Θα σας πω κάποια παραδείγματα καλοήθων αποτιτανώσεων, όπως εδώ βλέπουμε τις δερματικές αποτιτανώσεις που προβάλλουν πάνω στη στιβάδα του δέρματος, τις αποτιτανώσεις των αλάτων ασβεστίου που κάνουν αυτό το χαρακτηριστικό teacup sign, τις αγκιακές αποτιτανώσεις που κάνουν αυτό το tram-like, τις γραμμούλες και τις στρογγύλες και τις στικτές οι οποίες είναι διάσπαρτες. Εδώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε αποτιτανώσεις οι οποίες είναι άμορφες, λεπτές πλειόμορφες, δηλαδή έχουν πολλά σχήματα, τραχές, ετερογενείς, λεπτές γραμμικές και οι λεπτές γραμμικές διακλαδούμενες τύπου εκμαγιού. Όλες αυτές οι αποτιτανώσεις είναι ενδεικτικές κακοήθειας. Ποιοι είναι οι περιορισμοί της μεθόδου της ψηφιακής μαστογραφίας? Πρώτα απ' όλα, η ευαισθησία της εξαρτάται πάρα πολύ, επηρεάζεται από τη σύσταση και την πυκνότητα των μαστών. Σε αρκετά πυκνούς μαστούς, η διαγνωστική αξία της μαστογραφίας πέφτει αρκετά. Αυξάνεται το ποσοστό ανάκλησης των γυναικών, πολλές φορές χρειαζόμαστε συμπληρωματικές λήψεις και αυξάνουν τα false positives, τα ψευδώς θετικά, με αποτέλεσμα την αύξηση των βιοψιών. Πάμε να περάσουμε στην ψηφιακή τομοσύνθεση. Η τομοσύνθεση είναι η νεότερη εξέλιξη της ψηφιακής μαστογραφίας. Μας παρέχει τη δυνατότητα για τρισδιάστατη απεικόνηση, σε αντίθεση με την ψηφιακή μαστογραφία, στην οποία έχουμε δύο λήψεις, την κεφαλοουρέα και την πλάγια. Έχει πάρει έγκριση από τον FDA από το 2011 ως συμπληρωματική μέθοδος της ψηφιακής μαστογραφίας. Ποιες είναι οι ενδείξεις της? Σε screening, σε πυκνούς μαστούς, σε γυναίκες με πολύ πυκνούς μαστούς και για διαγνωστικούς σκοπούς. Ο ακτινολόγος μαστού εντοπίζει βλάβες που δεν φαίνονται στην ψηφιακή μαστογραφία, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα η τομοσύνθεση, ενώ του δίνει τη δυνατότητα να επιλύσει διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Όσον αφορά την τεχνική της τομοσύνθεσης, αυτή έγκυται στο ότι έχουμε μία λιχνία που περιστρέφεται κατά μήκος ενός τόξου 15 μοιρών στο δικό μας μηχάνημα, που είναι ένα μηχάνημα της Hologic. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει δυνατότητα περιστροφής έως 60 μοιρών, με αποτέλεσμα να παράγονται αρκετές λήψεις χαμηλές δόσεις, στη συνέχεια ανακατασκευάζονται εικόνες και το αποτέλεσμα είναι το μες πάχος ενός χιλιοστού. Εδώ το βλέπετε σχηματικά. Και εδώ βλέπουμε μία αλλίωση, αυτή είναι η ψηφιακή μαστογραφία, πώς μπορούμε με μεγαλύτερη ευκρίνεια να τη δούμε ανάλογα με τις τομές της μαστογραφίας. Εδώ το βλέπετε σε στατική απεικόνηση. Η απεικόνηση που έχουμε εμείς όμως μας δίνει τη δυνατότητα να το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή σκρολάροντας τις εικόνες, οπότε μπορούμε να αποσαφηνίσουμε τα όρια της αλλίωσης καλύτερα. Εδώ βλέπετε μια ψηφιακή μαστογραφία, ένα καρκίνο που υπάρχει στο έσω ημιμόριο του μαστού, πόσο
ευκρινέστερα απεικονίζεται στην τομοσύνθεση. Όσον αφορά τη δόση της ακτινοβολίας στην τομοσύνθεση, η μέθοδος, όπως είπαμε, έχει εγκριθεί από το FDA από το 2011. Είναι περίπου 2 φορές περισσότερη ακτινοβολία από την ψηφιακή μαστογραφία. Εξακολουθεί να είναι χαμηλή. Βρίσκεται εντός των quality standards ορίων του FDA. Και πάμε να δούμε τώρα το μεγάλο πλεονέκτημα της τομοσύνθεσης. Το μεγάλο της πλεονέκτημα έγκειται στο ότι μειώνεται το ποσοστό ανάκλησης των γυναικών. 15% ελάττωση του ποσοστού δίνει ο Φρίντγκολτ και οι υπόλοιποι με τη μελέτη τους, 16% η μελέτη PROSP. Γιατί γίνεται αυτό? Η τομοσύνθεση, όπως είπαμε, σε αντίθεση με την ψηφιακή μαστογραφία, στην οποία έχουμε μόνο 2 λήψεις, την κεφαλουρία και την πλάγια, μας δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών τομών. Τι σημαίνει αυτό? Καλύτερη ανάλυση επιπροβαλλόμενων στοιχείων και unmasking αλλοιώσεων, αποκαλύπτονται αλλοιώσεις, είτε είναι καλοήθεις είτε είναι κακοήθεις. Πάμε να δούμε μια περίπτωση unmasking. Σε αυτή τη μαστογραφία που βλέπουμε πυκνούς μαστούς, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια αλλοιώση. Μπορούμε να πούμε ίσως εδώ ότι υπάρχει μια μικρή περιοχή με διαταραχή αρχιτεκτονικής, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Κάνοντας την τομοσύνθεση, αυτή η περιοχή αναλύθηκε, αλλά ταυτόχρονα αναδείχθηκε μια άλλη περιοχή ασαφών ορίων, μια σκίαση, την οποία τη βλέπουμε και στη φάρκ και στην προφίλ, και πρόκειται για ένα νεόπλασμα. Τα πλεονεκτήματα της τομοσύνθεσης στην αξιολόγηση των αλλοιώσεων έγκυται στον εντοπισμό της αλλοίωσης, στον επαρκή καθορισμό των ορίων της αλλοίωσης, στην απεικόνωση των αποτιτανώσεων, της διαταραχής αρχιτεκτονικής, της ασυμμετρίας και της μάζης. Πάμε να τα δούμε. Όσον αφορά στον εντοπισμό της αλλοίωσης, η τομοσύνθεση, επειδή ακριβώς αφορά σε τρισδιάστατη απεικόνηση, μας βοηθά στο να ξεχωρίσουμε πότε μια αλλοίωση είναι δερματική ή πότε βρίσκεται μέσα στον μαστό. Με την ψηφιακή μαστογραφία δεν έχουμε πάντοτε αυτή τη δυνατότητα να καταλάβουμε πότε είναι δερματική μια αλλοίωση και πολλές φορές χρειαζόμαστε συμπληρωματικές λήψεις. Με την τεχνική της τομοσύνθεσης μπορούμε να εντοπίσουμε την αλλοίωση πάνω στη στιβάδα του δέρματος, όπως σε μια περίπτωση σμιγματογόνου κύστος ή ενός δερματικού σπήλου. Μία άλλη περίπτωση που μας βοηθάει πολύ η τομοσύνθεση είναι όταν έχουμε αλλοιώσεις που απεικονίζονται σε μία μόνο λήψη, είτε στην κεφαλουρία είτε στην πλάγια. Η τομοσύνθεση μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστεί η αλλοίωση και στην άλλη λήψη μέσω της τρισδιάστατης απεικόνησης. Πάμε να δούμε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε μία αλλοίωση στο έξω ημιμόριο του αριστερού μαστού. Την βλέπουμε μόνο στην κεφαλουρία, στην πλάγια δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Κάνοντας την τομοσύνθεση, βλέπουμε εδώ ότι μας δίνει τη δυνατότητα να την εντοπίσουμε και στην πλάγια λήψη. Εδώ, αν παρατηρήσετε καλά την εικόνα, βλέπετε ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε την τομή 18, εδώ την 25. Οπότε μπορούμε, σκρολάροντας την εικόνα, να επεξεργαστούμε καλύτερα την αλλοίωση. Προχωρώντας στο επιρηχογράφημα, βλέπουμε ότι πρόκειται για μια υπόχη αλλοίωση, αρκετά υπόχη σχετικά ασαφών ορίων. Η ιστοπαθολογική μας έδωσε ένα ERPR θετικό διθετικό πορογενές καρκίνωμα. Όσον αφορά εδώ στον εντοπισμό της αλλοίωσης, βλέπουμε μια αλλοίωση στο έσω ημιμόριο του δεξιού μαστού. Δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε στην πλαγιοπλάγια, παρόλο που είναι τεχνικά μια αρκετά καλή λήψη. Με την τεχνική της τομοσύνθεσης μας δόθηκε η δυνατότητα να την εντοπίσουμε. Υπερηχογραφικά βλέπουμε την ανώμαλη αλλοίωση και ιστοπαθολογικά αυτό αφορούσε σε ένα διαιθητικό πορογενές καρκίνωμα, πάλι ERPR θετικό. Όσον αφορά τον καθορισμό των οριών της αλλοίωσης, η τομοσύνθεση μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, επειδή ακριβώς η λιχνία περιστρέφεται, οπότε έχουμε τις πολλαπλές τομές και έτσι καταργείται η επιπροβολή των νεοαδενικών στοιχείων. Στην κατηγορία των αποτιτανώσεων έχει αποδειχθεί ότι ο συνδυασμός της συνθετικής μαστογραφίας, που είναι μια ανακατασκευασμένη μαστογραφία που παίρνουμε από την τομοσύνθεση και όχι μια κανονική μαστογραφία, σε συνδυασμό με την τομοσύνθεση είναι επαρκή στην εκτίμηση των μικροαποτιτανώσεων. Στην διαταραχή της αρχιτεκτονικής, η συμβολή της μαστογραφίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Η διαταραχή αρχιτεκτονικής είναι σημαντικό να εντοπιστεί έγκαιρα, γιατί τη συναντάμε πολύ συχνά στα interval cancers, στις νεοπλασίες μεσοδιαστήματος, και δεν είναι πάντα εύκολο να ανιχνευθεί έγκαιρα με την τεχνική της ψηφιακής μαστογραφίας. Βλέποντας μια περιοχή με διαταραχή αρχιτεκτονική στην τομοσύνθεση, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε υπερηχογράφημα. Όταν στο επιχογράφημα δεν έχουμε έβριμα, η θετική προγνωστική αξία για καρκίνο του μαστού σε μια γυναίκα που δεν έχει ιστορικό τραυματισμό βιοψίας ή χειρουργείου είναι 50%. Οπότε η γυναίκα πρέπει να προχωρήσει σε βιοψία με καθοδήγηση υπό την τομοσύνθεση.
Εδώ στην μαστογραφία βλέπουμε έναν αποστρογγυλωμένο λεμφαδένα. Από την ψηφιακή μαστογραφία δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι διαφορετικό. Κάνοντας την τομοσύνθεση βλέπουμε μια περιοχή με διαταραχή αρχιτεκτονικής. Στο υπερηχογράφημα όντως αυτή η περιοχή ήταν μια σαφώνουριον περιοχή και ιστοπαθολογικά αφορούσε σε ένα διθυτικό λοβιακό καρκίνωμα. Όσον αφορά στις ασυμμετρίες, πολύ σημαντική συμβολή της τομοσύνθεσης, καθώς εδώ μειώνεται το ποσοστό ανάκλησης των γυναικών από 32,2% που είναι στην μαστογραφία σε 13,3%. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μειώνεται πάρα πολύ το άγχος των γυναικών, τις οποίες χρειαζόμαστε να επανακαλέσουμε σε μια ψηφιακή μαστογραφία που βλέπουμε κάτι και η γυναίκα προσέρχεται για να κάνει μια συμπληρωματική εντοπιστική λήψη, αλλά και στο κόστος. Εδώ βλέπουμε μία περιοχή ασυμμετρίας του άνω ημιμόριο του δεξιού μαστού, η οποία με την τεχνική της τομοσύνθεσης αφορούσε σε επιπροβολή νοαδενικών στοιχείων. Και να περάσουμε στην κατηγορία των μαζών. Εδώ η τομοσύνθεση έχει το πλεονέκτημα ότι απεικονίζει με ευκρίνεια τα όρια των αλλοιώσεων, με αποτέλεσμα να μπορούμε να κάνουμε ευκολότερα διαφορική διάγνωση μεταξύ καλοήθων, κακοήθων, αλλοιώσεων. Εξασφαλίζει καλύτερη διάκριση ακτινοδιαυγαστικών περιοχών, μαύρων δηλαδή στη μαστογραφία, οπότε μπορεί να αναγνωρίσει με μεγαλύτερη αξιοπιστία γαλακτοκύλες, αμαρτώματα, λιπώματα και περιοχές λιπόδους νέκρωσης. Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε μια γυναίκα 42 χρόνων, η οποία αναφέρει μια ψηλαφυτή αλλοίωση στο κάτω ημιμόριο του δεξιού μαστού μετά από τροχαίο ατύχημα. Η περιοχή που βλέπετε εδώ είναι ένας πύλος που έχει σημανθεί. Κατά τα άλλα, στη μαστογραφία δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο. Κάνοντας την τομοσύνθεση, βλέπουμε μια περιοχή με διαυγαστικό κέντρο αφορούσε σε λιπόδη νέκρωση. Και εδώ βλέπουμε τις συνόδεις προσεκβολές, με πόσο μεγαλύτερη ευκρίνεια τις βλέπουμε στην τομοσύνθεση. Είναι το λεγόμενο broken hollow sign, εδώ μια αλλίωση που στη μαστογραφία φαίνεται σχετικά σαφών ορίων. Βλέποντας την όμως καλύτερα στη τομοσύνθεση, βλέπουμε αυτές τις άσπρες γραμμούλες. Έχει σπάσει αυτό το μαύρο διαυγαστικό γύρω-γύρω και ήταν χαρακτηριστικό κακοήθειας. Συγκρίνοντας την τομοσύνθεση με την ψηφιακή μαστογραφία, βλέπουμε ότι τα ψευδώς θετικά είναι αρκετά μειωμένα σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μειώνεται το ποσοστό ανάκλησης των γυναικών και μειώνεται και το ποσοστό βιοψιών. Οι περιορισμοί της μεθόδου, επειδή ακριβώς έχουμε περισσότερες τομές, χρειαζόμαστε και περισσότερο χρόνο για να διαβάσουμε την εξέταση. Το δεύτερο είναι η μεγαλύτερη δόση ακτινοβολίας, που είναι δύο φορές περίπου της ψηφιακής μαστογραφίας. Ωστόσο, διευκρινίζουμε ότι βρίσκεται πάλι εντός των επιτρεπτών ορίων. Και τέλος, ο μεγάλος όγκος των αρχείων απαιτείται πολύ μεγαλύτερος όγκος αποθήκευσης σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γκάλη. Νομίζω μας έδωσε με μεγάλη σαφήνεια τη βελτίωση που έχουμε με την εφαρμογή της τομοσύνθεσης. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικές. Παρακαλώ. Λέγομαι Νατάσα Κουτσούρη, είμαι παθολόγος. Συγχαρητήρια. Yes. Ευχαριστώ. Θα κάνω μια λίγο προκλητική και ενδεχομένως μελλοντική ερώτηση. Mm-hmm. Η τεχνολογία θα κάνει διάγνωση των καρκίνων στο μέλλον. Και κάτι ακόμη. Είχα διαβάσει ένα review στο JAMA, ότι βάλανε artificial intelligence software να διαβάσει 80.000 μαστογραφίες. Mm-hmm. Βάλανε, εντάξει, φαντάζομαι, πολύ καλούς απεικονιστές να τις δούνε και είδανε ίδια συμπεράσματα. Και μάλλον ένα λιγότερο ποσοστό ψευδών ψευδώς θετικών υπέρ, όχι όμως στατιστικά σημαντικό. Mm-hmm. Πολύ καλή ερώτηση. Θέλω να ακούσω την άποψη πολύ και καλή το μέλλον μας, γιατί αυτή είναι μια του μέλλοντος παρουσίαση. Mm-hmm. Πολύ καλή ερώτηση. Να πούμε ότι καταρχήν τα δεδομένα που υπάρχουν στο artificial είναι δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί οι ακτινολόγοι. Δηλαδή έχουν βάλει πολλές εξετάσεις, τις έχουν μελετήσει και από εκεί υπάρχει ένα σύστημα επεξεργασίας που τους δίνει την πιθανότητα κακοήθειας. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ στο επίπεδο να αντικατασταθεί ούτε ο ακτινοδιαγνώσης μαστού, ούτε ο μαστολόγος από το artificial intelligence, γιατί το χέρι του μαστολόγου σε συνδυασμό με τον ακτινοδιαγνώστη του μαστού είναι απαραίτητο. Υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι που δυστυχώς δεν φαίνονται ούτε στη μαστογραφία, ούτε στη τομοσύνθεση και το χέρι του μαστολόγου μπορεί να τους ψηλαφίσει.
Άρα νομίζω ότι ίσως είναι πολύ μελλοντικό να φτάσουμε εκεί και να μπορεί να μας καλύψει μόνο του το artificial intelligence. Σίγουρα είναι βοηθητικό, αλλά δεν μπορεί να μας αντικαταστήσει, θεωρώ. Ένα μικρό σχόλιο να κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι αυτά που λέει η Νατάσα, η κυρία Κουτσούρη, ισχύουν πάνω σε πολύ δεδομένα ερωτήματα. Δηλαδή, ας πούμε, οι αποτιτανώσεις. Είναι καλύτερο το AI ή ο ακτινολόγος? Ενδεχομένως το AI. Αλλά η συνολική εκτίμηση είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η επιμέρους ανάλυση, γιατί το μηχάνημα είναι μηχάνημα. Δεν υπάρχει κόπωση, δεν υπάρχει... Αυτό δουλεύει συνέχεια. Είναι καλύτερο σε αυτό που είναι αποτελεσματικό. Η συνολική εκτίμηση, όμως, είναι κάτι διαφορετικό και συμφωνώ με την... Παρακαλώ. Απλά ήθελα να προσθέσω σε αυτά ότι το AI θα βοηθήσει ενδεχομένως στο screening που γίνεται σε μεγάλες χώρες, δηλαδή που έχουν πάρα πολύ κόσμο που χρειάζεται να ελεγχθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην πιο απλή καθημερινή ιατρική. Για διαγνωστικούς σκοπούς ακριβώς. Ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Ναι. Μπαίνοντας λίγο στην κουβέντα του AI και πριν δώσουμε το λόγο στο σχολιαστή, στον κύριο Φλέσσα, για το συγκεκριμένο σημείο, απλά να... Μια που άνοιξε αυτή η κουβέντα από την ερώτηση τη κυρία Κουτσούρη, να πω μια ατάκα που ακούστηκε στο τελευταίο Αμερικάνικο Συνέδριο Ακτινολογίας πέρυσι τον Νοέμβριο, σε αντίστοιχη ερώτηση, αν το AI θα αντικαταστήσει τον ακτινολόγο. Η απάντηση που δόθηκε από εκεί από έναν έγκριτο Αμερικανό συνάδελφο ήταν ότι το AI, μάλλον λάθος, ότι δεν θα αντικαταστήσει, θα αντικατασταθεί όμως ο ακτινολόγος που δεν χρησιμοποιεί AI από ακτινολόγο που θα χρησιμοποιεί AI. Άρα πάντοτε ο άνθρωπος θα υπάρχει μέσα. Δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθούμε από κάποιο μηχάνημα. Να ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου Φλέσσα στο σημείο αυτό και μετά να προχωρήσουμε σε άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Αγκάλη. Πραγματικά ανέφερε όλες τις πτυχές της ανάλυσης τομοσύνθεσης και της ψηφιακής μαστογραφίας. Θέλω να σταθώ στο ότι να χρησιμοποιείται πάντα το σύστημα BI-RADS. Μπορεί για τους ακτινολόγους αυτό να φαίνεται ότι κάτι είναι κάτι απλό, αλλά δυστυχώς, διαβάζοντας σε άλλα κέντρα εκτός από το δικό μας πολλές γνωματεύσεις, δεν αναφέρεται το BI-RADS σύστημα, οπότε λένε κλινική συνεκτίμηση. Είναι, δεν μπορεί να εκτιμήσει ο μαστολόγος τις αποτιτανώσεις αν δεν γίνουν οι εντοπιστικές. Όλα αυτά εδώ και από την κυρία Γκάλη και από την κυρία Μοχτούρη τηρούνται. Ευλαβώς έχει κάνει δηλαδή η γυναίκα την εντοπιστική της και έχει δοθεί μια σαφής απάντηση. Πολύ σωστά μας ανέφερε για τα μεγάλα ωφέλη της τομοσύνθεσης και έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην επανάκληση των γυναικών, γιατί είναι αλήθεια η ψηφιακή μαστογραφία ένα μεγάλο όπλο, όμως με τα πολλαπλά ευρήματα που βρίσκουμε προσθέτουμε άγχος στις γυναίκες. Και είναι πολύ άσχημο να φύγει. Εγώ με παίρνουν βράδυ, 11 τη νύχτα, γράφει ασύμμετρη σκίαση, έχω καρκίνο. Πάλι και εδώ είναι αλήθεια, συνάδελφοι, τα αναλύουν όλα αυτά τα δεδομένα. Δεν φεύγει καμία γυναίκα με στρες, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Οπότε με την τομοσύνθεση μπορεί μια διαταραχή αρχιτεκτονικής να έχει λυθεί στο ίδιο σημείο και να μην να φεύγει η γυναίκα με στρες. Η ακτινοβολία το ανέφερε, είναι λίγο μεγαλύτερη, στα επιτρεπτά όμως όρια. Οπότε, εν προκειμένου, αν γλιτώσουμε μια μαγνητική ή κάποια άλλη παρέμβαση, είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να γίνουν σε ένα πλαίσιο μεγάλης εμπειρίας, το οποίο φυσικά, αυτό όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, σίγουρα το AI μπορεί να επεξεργαστεί 3 εκατομμύρια εικόνες, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει αυτό μέσω ακτινολόγους, αλλά σίγουρα κάποιος όλα αυτά πρέπει να τα καθοδηγεί. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο για το AI και εγώ μόνο ότι το θέμα είναι τεράστιο και φαντάζομαι ότι δεν τελειώνουμε ποτέ να το κουβεντιάζουμε. Αλλά νομίζω ότι όλες οι απεικονιστικές τεχνικές, που όχι μόνο η τεχνολογία, αλλά και η κυταρολογία και η οφθαλμολογία, έχουν πρόβλημα. Γιατί το AI σίγουρα έχει το πλεονέκτημα ότι όχι ότι είναι καλύτερο από τον ακτινολόγο, αλλά ότι
από το μέσο επίπεδο του γιατρού μπορεί να υπερέχει. Από το μέσο επίπεδο. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί καθόλου το ρόλο του γιατρού, διότι πάντοτε χρειάζεται η κλινική συνεκτίμηση και δεν φτάνει μόνο η απεικονιστική περιγραφή. Οπότε, νομίζω ότι η εξέλιξη είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, μεν θα έχουμε μια τεχνική, η οποία θα είναι πολύ ακριβής, αλλά πάντοτε θα χρειάζεται η εκτίμηση του γιατρού για να δώσει τις πληροφορίες στον άρρωστο. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια, κύριε Αγκάλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά εξαιρετική παρουσίαση. Συμφωνώ και με τον κύριο Γεωργιάδη. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει μεγάλη θέση. Το θέμα είναι να μην γίνει κατάχρηση και να μπορεί να ελέγχεται σωστά. Ήδη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάστηκε στην Αγγλία μηχάνημα για να αντικαταστήσει την ψηλάφιση των γιατρών. Είναι ένα μηχάνημα που θα έχει πολλαπλές κεφαλές υπερήχων που θα μπαίνει μέσα ο άρρωστος και θέλουν να το παρουσιάσουν ότι αντικαθιστά την ψηλάφιση που μπορεί να κάνει ένας γιατρός. Νομίζω ότι είναι τεχνικές που θα κερδίσουν το χώρο τους αρκεί να μπορούν να βρίσκονται υπό έλεγχο για να μην γίνεται κατάχρηση. Ωραία. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία.